σταθούμε στο γεγονός ότι οι νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική του ο Ντόναλντ Τραμπ έρχονται από έναν δημοσιογράφο όπως ο Μπέρνστιν. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Σίγουρα, Μιχάλη, καλησπέρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως θυμάσαι, τα συζητήσαμε πολλές φορές. Γνωρίζαμε για την ανάρμοση της σχέσης του Πρόεδρου Τραμπ και του Ισλαμιστή ηγέτη της Τουρκίας από πληροφορίες και μισόλογα των συνεργατών του. Αποδείχθηκαν ορθές οι πληροφορίες χωρίς αμφιβολία. Αλλά είναι άλλο να ομιλεί για αυτή τη σχέση ο Καρλ Μπέρνστιν και άλλο ανώνυμες πηγές που αποδείχθηκε βεβαίως ότι δεν παραπληροφορούσαν, όπως έλεγε ο κύριος Τραμπ, όλο το προηγούμενο διάστημα. Για τους νεότερους, Μιχάλη, που ίσως δεν γνωρίζουν, ο Καρλ Μπέρνστιν είναι ο δημοσιογράφος μαζί με τον Μπομπ Γουντγκορ που οδήγησαν έναν πρόεδρο της Αμερικής, τον Ρίτσαρντ Νίξον, σε παρέτηση. Έτσι, θεωρείται και... Οι δημοσιογράφοι του Watergate. Ναι, ναι. Θεωρείται και ο καλύτερος ερευνητής στην ιστορία της Αμερικανικής δημοσιογραφίας. Αφού μελέτησε με διάφορους τρόπους τις συνομιλίες του πρόεδρου Τραμπ με ξένους ηγέτες, έγραψε αυτό τον κόλαφο για τον Αμερικανό Πλανητάρχη, ο οποίος, θα σου έλεγα, με αυτά που διαβάζουμε, θα χάσει τον τίτλο του Πλανητάρχη και θα τον πάρει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Εμάς, βεβαίως, μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι αποκαλύψεις για τον Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλύψεις που δείχνουν μια καταθλιπτική εικόνα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι μέλι γάλα όταν συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Ερντογάν, ο Πούτιν, ο Αλσίση και άλλοι, και εξαιρετικά κακός όταν τηλεφωνεί σε ηγέτες συμμάχους της Αμερικής και ειδικά στις γυναίκες. Μιλά πολύ άσχημα στις γυναίκες, όπως η Τερέζα Μέι και η Άγγελα Μέρκελ. Προφανώς είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο τα πράγματα μεταξύ των δύο ηγετών, που ο Ερντογάν, θα έλεγα, έλεγχε απολύτως την αμερικανική πολιτική για τα θέματα που τον ενδιέφεραν. Και στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται βεβαίως και τα δικά μας εθνικά θέματα. Μίλησα σήμερα με σημαντικό διπλωμάτη, ο οποίος αναρωτήθηκε τι στο καλό θα μπορούσαν, μου λέει, να κάνουν η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτό το δυσάρεστο περιβάλλον. Η μόνη χώρα που γλίτωσε από αυτή τη διπλωματική λέλαπα ήταν το Ισραήλ, Μιχάλη. Τώρα, να πούμε ότι δεν έχει ξανασυμβεί στην Αμερικανική ιστορία ξένος ηγέτης να καθορίζει την Αμερικανική πολιτική. Ούτε το Ισραήλ μπόρεσε να το πετύχει, που ξέρει τι σημαίνει η Ισραηλινό ρολόμπι στις ΗΠΑ. Διαβάζοντας λοιπόν τις αποκαλύψεις, νιώθεις ως ο κύριος Τραμπ να παρέδωσε τα κλαδιά του Λευκού Οίκου στον Ερντογάν, ο οποίος αγνοεί ακόμα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τηλεφωνεί όποτε θέλει στον κύριο Τραμπ, ο οποίος πέφτει να απαντήσει βεβαίως. Του τηλεφωνά ακόμα και όταν παίζει το αγαπημένο του σπορ, το γκολφ, και ο Αμερικανός πρόεδρος σταματά, Μιχάλη, για να μιλήσει με τον Ερντογάν. Αυτό προβλημάτισε πολύ τους συνεργάτες του, διότι όταν παίζει γκολφ δεν θέλει να τον ενοχλεί κανείς. Τώρα στο βασικό ερώτημα για το πώς έφτασε σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση η Αμερική, η απάντηση είναι απλή, ξέρεις. Το είπε και ο Τζο Μπόλτον, τρεις είναι οι λέξεις. Προσωπικά, επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση, με δεδομένο ότι ο Ερντογάν έχει συμμαχήσει με το Ιράν και τη Ρωσία εναντίον της Αμερικής και η Αμερική, ενώ έπρεπε να είχε τιμωρηθεί, η Τουρκία ενώ έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με βαρύτερες κυρώσεις, δεν τιμωρήθηκε λόγω του κ. Τραμπ. Αυτά μιλάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Στα άκρα εξωθείται η κόντρα Γαλλίας-Τουρκίας με φόντο τη Λιβύη.